σου λέει λοιπόν εδώ, ωραία, θέλεις να παντρέψεις αυτές τις στήλες που επέλεξες. Ποιος είναι το separator? Υπάρχει κάτι που θα διαχωρίσει τα περιεχόμενα μεταξύ τους ή θα είναι κολλημένη πληροφορία μία μετά την άλλη? Συνήθως, όταν μιλάμε ειδικά για ημερομηνίες, εγώ αυτό που επιλέγω είναι το custom και του λέω μία παύλα ότι θα είναι το separator. Και πάλι, μην γελιέστε καθόλου, παρόλο που εδώ σας το λέει από κάτω αυτό το new column name optional, θα πάτε εσείς εδώ και θα ορίσετε πώς θέλετε να ονομαστεί αυτή η στήλη που θα φτιάξετε. Γιατί αν δεν το κάνετε εδώ, μετά θα πρέπει να το κάνετε μετά σαν επιπλέον βήμα. Αφού μπορώ να το κάνω κατευθείαν, άρα θα πω ότι αυτό είναι το date. Και πατάω OK. Άρα αυτό τι πήγε και έκανε τώρα? Πήγε και πάντρεψε τις στήλες, βάζοντας διαχωριστικό την παύλα. Εγώ, εσκεμμένα, έκανα λάθος. Τι λάθος έκανα? Επέλεξα τις στήλες με λάθος σειρά. Αντί να του πω λοιπόν μέρα, μήνα, έτος, του είπα έτος, μήνας, μέρα. Το πιο πιθανό λοιπόν αυτό το πάντρεμα που έκανα μετά να μην με πάει σε καλά μονοπάτια. Δηλαδή, άμα του πω κάντο μου τώρα ημερομηνία, να μην το καταλάβει. Μπορεί και να το καταλάβει, εξαρτάται. Δεν θέλω να το ρισκάρω. Θέλω να το θυμάστε σαν καλή πρακτική όταν παντρεύετε στήλες μεταξύ τους, να τις παντρεύετε με τη σωστή σειρά, με τη σειρά που θέλετε εσείς να είναι οι στήλες. Άρα τώρα πώς το διορθώνω αυτό? Πρώτον, ο τρόπος ο πιο εύκολος να το διορθώσω είναι να σβήσω το βήμα αυτό και να πάω να το ξανακάνω σωστά από την αρχή. Άρα επιλέγω μέρα, μήνα, έτος στη σειρά, δεξί κλικ, merge columns, του βάζω το διαχωριστικό αυτό και του λέω ότι είναι date. Και πάει αυτό λοιπόν και παντρεύει τις στήλες και τις κάνει στη σειρά που τα θέλω. Συνεχίζει και το σαν κείμενο, ότι είναι κείμενο. Αλλά τουλάχιστον είναι σειρά που θέλω. Αν τώρα του πω λοιπόν αυτό, κάντε ημερομηνία, θα δείτε ότι θα το κάνει σωστά ημερομηνία έτσι όπως πρέπει. Ναι, την έκανα εγώ. Εγώ του το είπα. Γιατί προτιμώ να την κάνω εγώ. Και μάλιστα επίτηδες έχουμε επενεργοποιήσει. Γιατί θέλω να σας πω κάτι τώρα πολύ σημαντικό όσον αφορά τις ημερομηνίες. Ναι. Οι ημερομηνίες, είδατε ότι εδώ δεν κόλωσε. Την έκανε τη δουλειά. Αναγνώρισε την ημερομηνία και την πήγε και τη στήχησε και δεξιά. Το οποίο είναι καλό σημάδι. Το κακό ποιο είναι τώρα? Ότι θα μπορούσαν οι ημερομηνίες να είναι στη μορφή μήνας, μέρα, έτος. Να είναι δηλαδή το άντας να σας έχει έρθει από άλλη χώρα. Καλό είναι λοιπόν πάντα όταν ορίζετε data type για τις ημερομηνίες ειδικά, να μην επιλέγετε την ημερομηνία που είναι η εύκολη λύση. Να πηγαίνετε και να κάνετε αυτό εδώ το using local. Άρα με το έτσι θέλω να λέτε στο Power Query ότι ξέρεις τι, ναι, ημερομηνία θα είναι, αλλά θα σου πω και από ποια χώρα προέλευσης έρχονται τα δεδομένα ή πώς είναι στημένο το data. Άρα εδώ μπορώ να πω, ας πούμε, Greece. Greek. Και δείτε τη διαφορά, θα σας το δείξω και με τους δύο τρόπους. Πάει, δείτε στα φόρμουλα μέσα, πάει και του λέει, κάνε τη στήλη date, type date, άρα κάνε ημερομηνία, αλλά πάει και βάζει μια επιπλέον παράμετρο. Την περιοχή που βρίσκεσαι, που θέλεις, με τον τρόπο με τον οποίο θέλεις να διαβάσεις τις ημερομηνίες. Γιατί αυτό είναι πιο ασφαλές? Γιατί άμα πέσει αυτό ανοιχτή σε ένα άλλο λάπτοπ, που είναι με άλλα settings, μπορεί εκεί να μπερδευτεί και να καταλάβει τη μέρα να την κάνει μήνα και το μήνα να την κάνει μέρα. Άρα εδώ έρχεσαι εσύ και πολύ συγκεκριμένα και του λες, θα λάβεις υπόψη σου και το original setting. Επομένως, το ξαναλέω, στο date θα πάτε change type και αντί να του πείτε date, θα πάτε να του πείτε using local.